περισσότεροι άνθρωποι που είναι στην κόλαση και θα είναι μελλοντικώς στην κόλαση είναι ιεροκατήγοροι. Ο κατηγορών ιερέα ή αρχιερέα κατηγορεί τον ίδιο τον Χριστό. Εκείνο που με λυπεί ιδιαιτέρως και αναγκάζομαι να μιλήσω κατά αυτήν την έννοια όπου βρεθώ, όχι εδώ, όπου βρεθώ, είναι στο σημείο αυτό ότι οι δυστυχισμένοι αυτοί ομιλούν εν ονόματι της Εκκλησίας. Ότι είναι πιστοί, ότι τον Χριστό τον έχουν μέσα τους, ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν μπορούν να τον ανεχθούν αυτόν τον Χριστέμπορο εκεί. Καταλάβατε, αυτό το λυπηρό. Ποιος, αυτός που δεν πιστεύει ούτε στον Χριστό ούτε στον Θεό. Διότι αν πίστευε, πόσον ο Χριστός τον ανέχεται, ποιος εσύ. Τον ανέχεται ή δεν τον ανέχεται. Δεν τον ανέχεται. Σοβαρά, δεν τον ανέχεται. Πάρ τον αυτό τον αμαρτωλόν, τον Χριστέμπορο, και βάλτε να σου διαβάσει λίγο νερό εκεί πέρα. Θα γίνει αγιασμός ή δεν θα γίνει. Αν δεν γίνει και χαλάσει, τότε να με βάλεις να ανευθύνεις εκεί πέρα. Αλλά δεν θα χαλάσει. Δεν θα χαλάσει. Και εφόσον δεν θα χαλάσει, τι είπα να πει. Ότι ο Χριστός τον ανέχεται. Και πολλές φορές δεν είναι έτσι τα πράγματα τα οποία εμείς διατυπώνουμε. Κατηγορήθηκε ο νυν τώρα που βλέπετε και στα δικαστήρια. Διαβάζετε και στις εφημερίδες. Η υπόθεση του Πρεβέζη. Έτσι. Μέσα στις άλλες κατηγορίες του Πρεβέζη τον έχουν ότι ήταν και μοιχός. Με μία εκεί πέρα και έγινε αιτία μάλιστα να χωρίσει το αντρόγενο λόγω της μοιχείας του και είχε παιδί με τον Πρεβέζη κλπ. Αυτό είναι ψέμα. Το παιδί είναι του κυρίου αυτού, του συζύγου. Ακούστε την περίπτωση. Είναι μία αγιογράφος στα Αθήνα και ήρθε ένα παιδί του χωριού από το χωριό της Άρτης στην Αθήνα. Και έφτασε μέχρι το αγιογραφείο της. Και τόμασε το παιδί αυτό αγιογράφο. Και εφόσον το ανέστησε, το μόρφωσε και λοιπά, το πήρε και άντρα. Τόμασε ο πατέρας στο χωριό ότι ο γιος παντρεύει στην Αθήνα. Έσε πάντα λίθον να τους χωρίσει. Τον παίρνει. Έγκυος αυτή τώρα. Τον παίρνει τον νεαρό και τον πάει στην Άρτα. Και του προσφέρει μία κόρη από το χωριό εκεί, πολύ φερνό, την οποία έχει εξόγαμον σήμερα, την έμαθε την αγιογραφία, έχει παιδί εξόγαμο και αγιογραφή, τώρα αυτή την ώρα που ομιλώ, αγιογραφή στη Μητρόπολη Παραμυθίας, στον Τίτο. Και λέει τώρα ότι εχώρισε εξαιτίας μοιχείας του Πρεβέζη με αυτόν. Πόσο δεν είναι αυτό. Ο πατέρας του τον ανεκάλεσε και τον πήγε προς εκεί. Δεν αναγνωρίζει το παιδί ότι είναι δικό του. Η υπόθεση είναι στα δικαστήρια και προ 10 ημερών είχαν δικαστήριο και ακόμη σ' αναγνωρίσεως του παιδιού κλπ. Και όταν έφτασε στο δικαστήριο αυτή με το παιδί στην αγκαλιά, λέγει ο εισαγγελέας: «Κυρία μου, τι κρατάς στο χέρι σου?» «Το παιδί μας», λέγει αυτή. Να γεωγράφος, πιστή γυναίκα. «Το παιδί μας. Μπορούμε να το δούμε?» Και ξεσκεπάζει. Ευχαρίστως. Και ξεσκεπάζει την κουβερτούλα του παιδιού. Τρόμαξε. Σοκαρίστηκε ο εισαγγελέας. Και ζητάει άδεια από τον πρόεδρο και του συνέδρου. Ορίστε. «Αν μου επιτρέψετε», λέει, «τη γλώσσα. Παλιάνθρωπε, δεν είναι δικό σου το παιδί αυτό. Το παιδί είναι κατάπτυστο δικό του. Είναι κοπελίτσα τόσα δά. Κατάπτυστο δικό του. Παλιάνθρωπε», του λέει, «δεν είναι δικό σου το παιδί αυτό». Είναι γραμμένα στα πρακτικά αυτά που σας λέω. Και εν τούτης ο Πρεβέζης έφυγε από τη μέση. Καταλαβαίνετε ή δεν καταλαβαίνετε? Όσα βλέπεις τα μισά και από όσα ακούς καθόλου. Αυτά για λαϊκών. Για κληρικών μη δεχτείς ποτέ σου κατηγορία. Έστω και αν είναι κατηγορούμενο. Μη δεχτείς ποτέ σου κατηγορία.